Καλησπέρα από το abola.gr. Είμαστε στο γήπεδο του Ηφαίστου, όπου το αποτέλεσμα μεταξύ του αγώνα μεταξύ Ηφαίστος Μελίσια βρέθηκε 3-1. Είμαστε εδώ με τον προπονητή των Μελισσίων, κύριο Ματζούνι Αλέξιο. Ένα μικρό σχόλιο σχετικά με το αποτέλεσμα του αγώνα. Είπα, χωρίς να μακρηγορούμε για να κουράσουμε τον κόσμο, ήταν δικαιότατη νίκη του Ηφαίστου. Δείξαν τα παιδιά ότι το θέλανε πιο πολύ. Ήταν ένα μάτς κομβικό για αυτούς για την παραμονή, γιατί είχαν μείνει μάλλον πίσω βαθμολογικά. Και ήταν ένα μάτς που θα πέραν ψυχολογία και βαθμολογία για να γίνουν πιο ανταγωνιστικοί για τη σωτηρία τους ή θα μένανε πάρα πολύ πίσω. Εμείς είχαμε και το μάτς της Τετάρτης με τη Δόξα Βύρωνα, όχι ότι αυτό είναι δικαιολογία προς Θεού. Το ξαναλέω, ήταν δικαιότατη νίκη του Ηφαίστου, δεν κολλάω στο αποτέλεσμα. Τα παιδιά έδειξαν ότι το θέλανε πιο πολύ, είχαν πιο πολύ πάθος, πηγαίνανε πρώτοι στην μπάλα στις μονομαχίες και από την εικόνα του Ηφαίστου, εγώ αν με ρωτάτε προσωπικά, πιστεύω ότι δεν πρόκειται να υποβιβαστεί. Πολύ ωραία. Για τους επόμενους αγώνες, είναι κάποια ντέρμπι που προβλέπετε? Εντάξει, το έχουμε ξαναπεί ότι και λόγω κορονοϊού αλλά και μικρό πρωτάθλημα που στην ουσία είναι τουρνουά, βλέπουμε κάθε Κυριακή, καμία ομάδα δεν έχει ρυθμό και αυτοί που θεωρούνται μεγάλα φαβορί για πρωτάθλημα βλέπουμε ότι κάνουν γκέλες και ομάδες που τις θεωρούμε υποδιέστερες βλέπουμε ότι παλεύουν για την ύπαρξή τους. Δεν υπάρχει λογική ποδοσφαιρική στα αποτελέσματα, ο καθένας μπορεί να κερδίσει τον οποιοδήποτε, είναι θέμα ημέρας, τύχης, απουσιών, πείτε το όπως θέλετε και πραγματικά πιστεύω μέχρι την τελευταία αγωνιστική τη στιγμή που υποβιβάζονται και τρεις ομάδες θα γίνει πραγματικά μάχη. Η επόμενη αγωνιστική με ποια ομάδα παίζει? Είναι στο γήπεδό μας με το Χαϊδάρι. Ωραία. Βλέπω ότι μαζεύεται και ο κόσμος στις κερκίδες. Έχετε μεγάλη ενίσχυση από τον κόσμο. Άρα... Έχουμε, αλλά το θέμα είναι να ίσως με τη, πώς να το πω, με την αγωνιστικότητά μας και τη διάθεσή μας τον έχουμε φέρει τον κόσμο, τον έχουμε ευχαριστήσει, αλλά καμιά φορά, το ξαναλέω, όταν δεν υπάρχει το αποτέλεσμα και ο κόσμος τι να θα, για να έρχεται να σε χειροκροτήσει κάποια στιγμή θα πρέπει να πάρεις και το αποτέλεσμα. Εκεί εμείς έχουμε ένα θέμα. Εντάξει, το έχουμε ξαναπεί, είμαστε νέα ομάδα, το παλεύουμε, θα το παλέψουμε μέχρι τέλος και από εκεί και πέρα, εντάξει, τον ευχαριστούμε και μακάρι να συνεχίζει να μας στηρίζει το ίδιο. Αυτό είναι, η στήριξη του κόσμου πιστεύω είναι πολύ σημαντική. Ωραία, εντάξει, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, καλή συνέχεια, καλή δύναμη. Ευχαριστώ.